Για να δούμε λίγο πώς εξελίσσεται και τι έχει να δώσει η εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά. Ο κύριος Τάκης Ζαμάνης είναι μαζί μας, χρηματιστηριακός αναλυτής. Για να χαρούμε λίγο, κύριε Ζαμάνη. Καλή σας ημέρα. Με τις αποδόσεις του Γενικού Δίκτυου. Γεια σας. Έχετε δίκιο, είμαστε πολύ κοντά στις 1500 μονάδες. Είναι το επόμενο σημείο που περιμένουμε να περάσουμε και να πούμε ότι πραγματικά έχουμε κρατήσει την αγορά και πάμε για καινούργια νούμερα. Σήμερα ξεκίνησε λίγο πιο θετικός και τώρα γύρισε λίγο κάτω με 0,16. Η αγορά είναι με 4 εκατομμύρια τζίρο μέσα στα πρώτα 15 λεπτά. Όχι κάτι σημαντικό, αλλά πάμε πάντως γύρω στα 16 εκατομμύρια την ώρα και με αρκετή αισιοδοξία στις φαρέτρες μας να δούμε τι ακριβώς θα δούμε μπροστά μας. Λέγαμε νωρίτερα ότι ο Γενικός Δείκτης καταγράφει αποδόσεις που ξεπερνούν κατά τι το 14% από την αρχή του 2024. Και ακόμη δεν έχει πετύχει η αγορά τα μεγάλα της ορόσημα, δηλαδή η αναβάθμιση ελληνικού χρηματιστηρίου που τη βλέπουμε το 25 και άλλη ημερομηνίες ορόσημα. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Δηλαδή είμαστε όντως 14,57 αυτή τη στιγμή με το δίκτυο εκεί που είναι και να σημειώσουμε ότι οι τράπεζες έχουν 21 περίπου, 20,99 που είναι αρκετά σημαντικό και είναι αυτές οι οποίες επηρεάζουν πολύ το δίκτυο λόγω της βαρύτητας που έχουν στην ελληνική αγορά. Οπότε βλέποντας τις τράπεζες να κινούνται πιο θετικά και να παρασύρουν και άλλες, δηλαδή εταιρείες βιομηχανικές, ο Τιτάνας που έχει κάνει μια εκπληκτική χρονιά φέτος με 32% που είναι πραγματικά εντυπωσιακό, ο Μυτιληναίος είναι με πάλι ένα πολύ ψηλό νούμερο της τάξης, όχι 6,5%, αλλά ο Τιτάνας έχει κάνει 48% λάθος από την αρχή της χρονιάς. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, είναι πολύ, πολύ μεγάλα νούμερα και έχουν τραβήξει και αυτά με το βάρος τους και τη βαρύτητά τους στην αγορά προς τα πάνω. Έχω την εντύπωση ότι αν δεν έχουμε γεωπολιτικά θέματα γύρω μας, νομίζω ότι ο δείκτης μας έχει μπει σε έναν δρόμο πλάγιο ανωδικό και αυτό το πράγμα φαίνεται ότι χωρίς απρόπτα ότι θα πάμε σε καλύτερες τιμές. Εάν συμβούν πράγματα τα οποία επηρεάζουν πολύ όπως γεωπολιτικά ή από την Αμερική που περιμένουμε αυτή τη εβδομάδα πάλι στον πληθωρισμό το νέο να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και μετά πιο γρήγορα την Lagarde για να δούμε εάν τυχόν θα μειώσει τα επιτόκια που είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τις χρηματιστηριακές αγορές. Έχουμε δηλαδή μπροστά μας θέματα που μας κάνουν να είμαστε πιο αισιόδοξοι εάν εξελιχθούν έτσι χωρίς παρεμβολές. 21 Ιουνίου η συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και η ομιλία Lagarde. Ακριβώς. Αν θυμάμαι καλά. Ακριβώς. Και περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει εκεί. Δηλαδή φαίνεται ότι η Lagarde είναι πιο γρήγορα μπροστά σε μία μείωση των επιτοκίων από ότι η Αμερική που στην αρχή περιμέναμε ότι μπορεί να έχουμε 7 φορές μειώσεις φέτος και τελικά πάμε στις 2 και θα δούμε. Λοιπόν, τα πράγματα εκεί με τον πληθωρισμό δεν έχουν πάει όπως ακριβώς περιμένει η αγορά, αλλά παρόλα αυτά είμαστε λίγο κάτω από τα ψηλότερα σημεία όλων και των τριών δικτών. Των μεγάλων δικτών της Αμερικής. Κύριε Ζαμάνη, εκτός από το χρηματιστήριο της Αθήνας που είναι σε υψηλό 13 χρόνων, το ίδιο, όχι 13 χρόνων, αλλά επίσης σε υψηλό βρίσκεται και το χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης και του Λονδίνου και του Παρισίου. Είναι και ένα σχετικό άρθρο το οποίο υπογράφει Μιχάλης Ψήλος στην Ναυτεμπορική. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες λεπτομέρειες όσοι ενδιαφέρεστε. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Ζαμάνη, πού οφείλεται αυτή η άνοιξη γενικώς των χρηματιστηριακών αγορών και αν είναι κάτι πρόσκαιρο. Να σας πω, υπάρχουν πράγματα που φοβίζουν πολύ, δηλαδή από τη μία μεριά πάντοτε ακούμε από πολλούς αυτές τις τοποθετήσεις τι γίνεται με το παγκόσμιο χρέος, πώς ακριβώς πάει, τι ακριβώς θα κάνουμε και πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η δουλειά. Από την άλλη μεριά έχουμε μεγάλη διάθεση διαθεσίμων που έχει η αγορά αυτή τη στιγμή. Οπότε όλο αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ψάχνει να βρει πού θα τοποθετηθεί ο κόσμος. Και βλέπουμε επίσης ότι ενώ ιδιαίτερα στην Αμερική που είναι η πρωτοπόρος σε όλη αυτή τη διαδικασία, βλέπαμε ότι περιμένουμε αύξηση κερδών της τάξης του 5% για το πρώτο τρίμηνο. Έχουμε φτάσει τώρα μέχρι το τέλος του έτους να περιμένουμε διψήφιο νούμερο. Αυτό όλο αποτυπώνεται, οπότε νομίζω μια τέτοιου είδους διαδικασία υπάρχει σε συνδυασμό με τη μείωση των επιτοκίων που είναι πολύ σημαντικό μέρος για το τι ανταγωνιστές έχει το χρηματιστήριο όταν τα επιτόκια, όταν τα έντοκα γραμμάτια στην Αμερική δίνουν 5%. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι αρκετά σημαντικά για κάποιον χωρίς ρίσκο να βγάζει 5%.
Θα μου πείτε με πληθωρισμό 3,5 τι ακριβώς μένει στον καταναλωτή, αλλά είναι ένα σημαντικό μέρος. Ιδιαίτερα όταν φοβάσαι ποιες μπορεί να είναι οι εξελίξεις στις αγορές. Το ίδιο είναι και στην Ευρώπη. Και στην Ευρώπη έχουμε ακόμα ψηλά έντοκα γραμμάτια, αλλά πιστεύω ότι η κίνηση του πληθωρισμού είναι καλύτερη εδώ και θα δούμε γρηγορότερα αυτή την αποκλιμάκωση που θα βοηθήσει τις αγορές αργότερα όταν όλα αυτά ολοκληρωθούν. Και με το θέμα των τραπεζών να μπορούν να δίνουν πιο πολλά δάνεια και να είναι πιο προσιτά, ιδιαίτερα τα στεγαστικά από κόσμος. Έχει σταματήσει τώρα πια. Οι τιμές έχουν πάει πολύ ψηλά και οι τιμές των επιτοκίων επίσης το ίδιο. Οπότε οι αγορές αυτές έχουν παγώσει. Πιστεύω ότι σιγά σιγά όλο αυτό το πράγμα θα δώσει μια καλύτερη κίνηση και αυτή η αισιοδοξία για τη θετική εξέλιξη στις αγορές πάνω είναι αυτό που δημιουργεί, όπως βλέπετε, αυτά τα ψηλά. Επίσης από την άλλη μεριά έχουμε και την Κίνα, η οποία Κίνα και αυτή ήταν μια τροχοπέδη σε όλη τη διαδικασία, ιδιαίτερα με το πώς προσαρμόστηκε μετά από την COVID περίοδο, και τώρα είναι μια από τις αγορές που περιμένουμε ότι θα δούμε καλύτερη κίνηση χρηματιστηριακή και στην αγορά αυτή. Εγώ κλείνοντας να επιστρέψω και στον δικό μας γενικό δείκτη, κυρία Ζαμάνη, φαίνεται ότι με το καλό, να μην το γρουσουζέψω, κλείνει και ένας κύκλος 13 ετών πάρα πολύ δύσκολος. Και με το καλό επίσης επιστρέφουμε και σε αυτά τα επίπεδα του Απριλίου του 2011, πριν δηλαδή απολέσουμε την επενδυτική μας βαθμίδα και μπούμε σε αυτή την περιπέτεια των μνημονίων. Άρα λοιπόν είναι και αυτό έτσι ένα σημάδι, μία ένδειξη ότι είναι η αρχή μιας νέας εποχής. Θα θέλαμε πολύ, όλοι πιστεύουμε και ευελπιστούμε για αυτό το πράγμα όπως ακριβώς το τοποθετήσατε. Συνήθως στις αγορές δεν είναι μονόδρομος να πηγαίνουν προς ένα σημείο. Έχουν πάνω κάτω στην Ελλάδα περάσαμε μία τεράστια περίοδο. Τι δεν είδαμε μέσα σε όλη αυτή την περίοδο. Από capital controls, από περιορισμούς κίνησης στα πάντα. Δηλαδή είχαμε φτάσει σε σημείο στα πρότυρα πτώχευσης. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολη αυτή η περίοδος. Ευτυχώς όλο αυτό το θέμα τώρα έχει φτάσει σε ένα σημείο που αρχίζει, όπως είναι ένα μεγάλο γιου εδώ, να μπαίνουμε σε αυτή την κίνηση την πιο ανωδική. Ελπίζουμε ότι όντως είμαστε εκεί και ότι θα ζήσουμε μία περίοδο τώρα που θα έχουμε πιο θετικές εξελίξεις με όλα αυτά που είπατε. Έχουμε μπροστά μας θετικά, βλέπουμε ότι έρχονται πολλά χρήματα στη χώρα μας για να επενδυθούν. Πιστεύω ότι εάν συνεχιστούν όλα αυτά, χωρίς πάλι να λέω με παγκόσμιες προκλήσεις που εκεί τα πράγματα θα επηρεάσουν και εμάς, χωρίς να βλέπουμε ενεργειακά το πετρέλαιο να πηγαίνει ψηλά, οπότε να επηρεάζει όλα τα άλλα, το φυσικό αέριο και όλα αυτά τα οποία επηρεάζουν την αγορά μας και τον πληθωρισμό, νομίζω ότι με λίγο καλύτερη διαχείριση και τα χρήματα που θα μπουν εδώ θα έχουμε καλύτερη εξέλιξη στις συμμετοχές μας. Και αυτό πιστεύω είναι που κάνει αρκετούς διεθνείς επενδυτές να κοιτάνε την αγορά μας με σκοπό και ορίζοντα τον 1, 2, ίσως και παραπάνω χρόνια μετά από αυτό που περνάμε τώρα. Και θα αποτολμήσω να ρωτήσω μια πρόβληψη για το πότε ο Γενικός Δείκτης θα φτάσει τις 1.600 μονάδες. Τώρα είναι στο παραθύρι των 1.500. Μπήκατε στο πιο αισιόδοξο μέρος. Κοιτάξτε, έχω την αίσθηση ότι αν τυχόν περάσουμε πάνω από τις 1.500 μονάδες και συνεχίσουν, δηλαδή έχουμε κάποια νέα που περιμένουμε να γίνουν, έχουμε κάποια deal τα οποία περιμένουμε να συμβούν, βλέπουμε στην πληροφορική ότι είναι πάρα πολύ ζεστή η περιοχή. Και έχω την αίσθηση επίσης ότι όταν αυτό το πράγμα καλυτερεύσει και φτάσει σε αυτό το σημείο, τότε θα δούμε να έχουμε και καινούργιες εισόδους στο χρηματιστήριο, που το χρηματιστήριο τώρα είμαστε περίπου στα 101-102 νομίζω δισεκατομμύρια η κεφαλαιοποίησή μας, είμαστε γύρω στο 38% του ΑΕΠ μας και θα θέλαμε να το δούμε να πλησιάζει πιο κοντά προς το 50%. Αυτό όλο δημιουργεί ένα πρόδρομο ότι θα δούμε την αγορά μας στις 1.600 μονάδες. Αλλά έχουμε και τις εκλογές μπροστά μας που δεν νομίζω ότι είναι τόσο πολύ σημαντικό για την αγορά το αποτέλεσμα, το πώς θα μεταφραστεί, αλλά ίσως το αποτέλεσμα στην Ευρώπη είναι ένα άλλο θέμα, ναι, που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, πώς ακριβώς θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες εκεί για να δούμε τι δρόμο θα μπορέσει να ακολουθήσει η Ευρώπη και οικονομικά και διοικητικά. Δεν μας δώσατε ημερομηνία, κύριε Ζαμάνη, αλλά μας περιγράψατε τις συνθήκες που πρέπει να πληρωθούν. Είμαι αισιόδοξος πάντως. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα και σας.